Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, αγαπητά μέλη του Λέοντα Λάτιου και συμπολίτες που ασχολείστε με τα γράμματα, με τις τέχνες, σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας βραδιά. Είναι μια συνεργασία η απόψινή βραδιά με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου, μια νεοειδρυθήσα ομάδα, μετράει ένα χρόνο, με πολύ όμως σπουδαίο έργο, με πολύ σπουδαία παραγωγή στο κομμάτι της καταγραφής της μνήμης. Και αν ο Σεφέρης κάπου έγραψε κάποια στιγμή ότι όταν σβήνεις ένα κομμάτι από το παρελθόν, σβήνεις ένα κομμάτι και από το μέλλον, είναι βέβαιο ότι η ιστορική μνήμη είναι στοιχείο της ταυτότητας όχι μόνο του λαού, αλλά και της ταυτότητας του κάθε ενός και της κάθε μιας που συναποτελούμε την τοπική ή την εθνική μας κοινωνία. Γιατί εξάλλου έχει υποθεί πολλές φορές ότι λαός χωρίς ιστορική μνήμη είναι λαός ευάλωτος στη χειραγώγηση, στις λάθος αποφάσεις. Για μας, για το Λέοντα Λάτιου, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η παράδοση δεν είναι κάτι μουσιακό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μπει σε μια προθήκη και να μείνει ως τέτοιο. Είναι μια ζώσα πραγματικότητα και ως τέτοια είναι και όχημα της ιστορικής μνήμης, γιατί για μας αυτό αποτελεί ένα στοιχείο της ταυτότητάς μας, ένα στοιχείο που μας οδηγεί στην πορεία μας από το παρελθόν στο μέλλον. Είναι ίσως ένας διάλογος με το παρελθόν, τον οποίο συνεχώς ανοίγουμε, είτε αφορά τις προφορικές ιστορίες που θα δούμε σήμερα, είτε αφορά τα ζωντανά τραγούδια που αλλάζουν μέρα με τη μέρα, αλλά έρχονται από πολύ παλιά, είτε αφορά παροιμίες της καθημερινότητάς μας, είτε αφορά εκείνα τα κομμάτια τα οποία έχουν την ιδιαίτερη τοκιολαλιά των νησιών αλλά και των υπηρετικών περιοχών της χώρας. Είναι λοιπόν μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη. Εύχομαι να την απολαύσετε όπως την απολαμβάνουμε εμείς αυτήν την όμορφη συνεργασία με την οπηχή. Και θα καλέσω τώρα στο βήμα, αφού ευχαριστήσω το Μύριο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου και τον κύριο Άκη Αναστασάκη για την πολύ μεγάλη συνδρομή στην απόψινή βραδιά, την κυρία Χρύση Πιτιανού, που θα μας ξεναγήσει στην όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από εμάς. Καλησπέρα εκ μέρους της ΟΠΗΧ, της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Χίου. Καλώς ήρθατε στην πρώτη μας εκδήλωση για το 2024. Η ομάδα μας δημιουργήθηκε ακριβώς πριν ένα χρόνο, οπότε αυτή η όμορφη εκδήλωση, αυτή η όμορφη συνδιοργάνωση είναι μια ευκαιρία για μας να γιορτάσουμε τα πρώτα μας γενέθλια μαζί με εσάς, με την παρουσία σας και φυσικά μαζί με κάποιους από τους ανθρώπους που μας έδωσαν συνεντεύξεις που σήμερα βρίσκονται ανάμεσά μας. Η ομάδα μας είναι μέλος του Δικτύου των Ομάδων Προφορικής Ιστορίας της Ελλάδος. Τα μέλη της είμαστε όλοι εθελοντές που με πολύ μεράκι τον ελεύθερο μας χρόνο παίρνουμε συνεντεύξεις ζωής από κατοίκους της Χίου ή ανθρώπους που έχουν καταγωγή από το νησί μας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια αυτή που κάνουμε στην Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου για να καταγράψουμε την τοπική ιστορία μέσα από τα βιώματα των απλών ανθρώπων. Στην απόψινή εκδήλωση θα μοιραστούμε μαζί σας μικρά αποσπάσματα συνεντεύξεων που αφορούν τη ζωή των μικρασιατών προσφύγων που ήρθαν στη Χίο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τον Πολιτιστικό Όμιλο Λέων Αλάτιος για την πρόσκληση και τη συνεργασία, το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου για την φιλοξενία, τον κύριο Δημήτρη Γιαννιώδη για τη συνεργασία του στην επιλογή των τραγουδιών και στην υπόδειξη των τραγουδιστών. Και φυσικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους μας έδωσαν συνεντεύξεις, τον κύριο Στυλιανό Μακριά, τον κύριο Χρήστο Μιχαλιό, την κυρία Αφροδίτη Τσαρδάκα, την κυρία Μαργαρίτα Μπριλή, την κυρία Μαρία Βούκουνα Γεωργαλά και τον κύριο Θοδωρή Κατσιμάρη που συμμετέχει και με ένα χαρακτηριστικό μικρασιατικό τραγούδι. Και τέλος τους χορευτές από το χορευτικό τμήμα του Λέοντα Αλάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ σήμερα και θα δώσουμε το λόγο στην Ανάκη Μαρία, μέλος της ομάδας προφορικής ιστορίας Χίου, για μια συνοπτική ιστορική παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα.
Θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι οι προφορικές μαρτυρίες, σαν μεθοδολογία στην ιστορική έρευνα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν από μόνες τους. Οι προφορικές μαρτυρίες στην ουσία είναι ένα εργαλείο, οι οποίες αναδεικνύουν μια ιστορία των ανθρώπων από τα κάτω, την οποία μπορεί να μην έχει καταγράψει η επίσημη ιστορική αφήγηση, η οποία καταγράφει συνήθως μεγάλα γεγονότα. Και είναι πολλές φορές εκεί για να δημιουργήσει είτε ρογμές, αλλά είτε να επιβεβαιώσει κιόλας όλα αυτά που μπορεί να καταγράφονται. Άρα οι προφορικές μαρτυρίες από μόνες τους είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι θα χρειαστούμε, δηλαδή χρειαζόμαστε αρκετές μαρτυρίες για να επιβεβαιώσουμε ένα γεγονός. Και πάντα λειτουργούν συνδυαστικά με τις πηγές που είναι γραπτές. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, γιατί αρκετά συχνά ο όρος το παίρνω μια προφορική μαρτυρία και ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι ιστορική αλήθεια, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Και εμείς στην ομάδα στόχος μας είναι να μην δημιουργούμε παρερμηνίες όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα, με τις μαρτυρίες των ανθρώπων που καταγράφουμε. Επιβεβαιώνουμε πάντα με ιστορική έρευνα σε κάθε μας εκδήλωση αυτό που παρουσιάζουμε κάθε φορά. Τώρα, όσον αφορά τη μικρασιατική εκστρατεία, καταστροφή και τους πρόσφυγες που ήρθαν στη Χίο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Χίος, το ξέρουμε όλοι μας νομίζω, είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένη με την Μικρά Ασία. Μέχρι το 1566 η Χίος ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και η σχέση που είχε με τα μικρασιατικά παράλια και ιδιαίτερα με τη Χερσόνησο της Ερυθρέας ήταν ιδιαίτερα στενές τόσο σε εμπορικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μετά την απελευθέρωση του νησιού το 1912, οι σχέσεις της Χίου με τα μικρασιατικά παράλια, τα οποία παρέμειναν σε Οθωμανική κυριαρχία, δεν είναι πλέον οι ίδιες. Η άνοδος του τουρκικού εθνικισμού από την εκδήλωσή του το 1908 είχε ως αποτέλεσμα τις συνεχείς διώξεις του ελληνικού ορθόδοξου στοιχείου από την περιοχή της Μικράς Ασίας, οι οποίες έγιναν πιο έντονες μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Οι διώξεις αυτές ξεκίνησαν ήδη από τις αρχές του 1914, με τους πρώτους πρόσφυγες από την περιοχή της Μικράς Ασίας να φτάνουν στη Χίο το Μάιο του 1914. Φτάνοντας τα 1918, οι πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή της Μικράς Ασίας βρίσκονται σε ύφεση και οι εμπορικές σχέσεις της Χίου με τις παράλληλες πόλεις της Μικράς Ασίας ανακάμπτουν και πάλι. Το 1919 είναι μια χρονιά με θετικές εξελίξεις, καθώς τόσο για τη Χίο όσο για την Ελλάδα, καθώς εκείνη την εποχή πραγματοποιείται η κατάληψη της Λιμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Τόσο οι κάτοικοι του νησιού, όσο και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Μύρνης πανηγυρίζουν ενθουσιασμένα τα γεγονότα και το εθνικό φρόνημα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένο, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τις κοινωνικές και εμπορικές σχέσεις των κατοίκων της Χίου με τη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Τον Αύγουστο του 1920 υπογράφεται στη Γαλλία η Συνθήκη των Σευρών μεταξύ της ηττημένης στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των νικητριών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Στην ουσία, η Συνθήκη των Σευρών είναι μια συμφωνία για τη διαμόρφωση του μεσοπολεμικού κόσμου που επισφραγίζει τη διάλυση του μεγάλου ασθενούς, όπως αποκαλούνταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και εγκαινιάζει την Ελλάδα των δύο Υπήρων και πέντε θαλασσών διαχειρός Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο πολιτικός μύθος της μεγάλης ιδέας που συνέχει τον Ελληνισμό στα πρώτα 100 χρόνια κρατικής του υπόστασης παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Με τη συνθήκη αυτή, η ευρύτερη περιοχή της Μύρνης και μεγάλο τμήμα της Ανατολικής Θράκης παραχωρούνται στην ελληνική κυβέρνηση. Ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στη Σμύρνη με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης των Σευρών που ήταν η διαφύλαξη της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Το Νοέμβριο του 1920, ωστόσο, παρά τις διπλωματικές τους επιτυχίες, οι φιλελεύθερες δυνάμεις του Φενιζέλου χάνουν την εκλογική αναμέτρηση από τη συνασπισμένη αντιπολίτευση, η οποία με την ερνηστική προπαγάνδα που προέβαλαν ως εσωστρεφή πατριωτισμό, το οποίο έκαναν και προβασική προεκλογική τους δέσμευση, έπεσαν στην ουσία το κόσμο τους ψηφίσει με την λογική ότι θα διακόψουν τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μικρά Ασία, η οποία είναι αλήθεια, είχαν κουράσει πάρα πολύ τον ελληνικό στρατό, αλλά και οικονομικά είχαν τις χεράνες σε μεγάλο βαθμό το ελληνικό κράτος. Παρά τις διακηρύξεις τους όμως, η νέα κυβέρνηση, παρότι οπαδοί της Μικράς και Ντύμου Ελλάδος, δεν θα καταφέρουν να πεμπλακούν από τη μικρασιατική εκστρατεία. Η κυβέρνηση, φοβούμενη πως η εγκατάλειψη των πολεμικών επιχειρήσεων ίσως ευνοούσε την επαναφορά του Βενιζέλου στην εξουσία και θέλοντας να αποδείξει πως μπορεί να τα καταφέρει όπως και η Βενιζελική στην μικρασιατική εκστρατεία, συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση κλιμακώνει τους επόμενους μήνες τις επιχειρήσεις στη Μικρά Ασία και καταλήγει να απομονωθεί σχεδόν ολοκληρωτικά από τις έως τότε συμμαχικές δυνάμεις.
οι πολεμικές επιχειρήσεις θα ενταθούν και ο ελληνικός στρατός θα συνεχίσει στη Νικηφόρα μέχρι τη μάχη στο Σαγκάριο. Εκεί οι ελληνικές δυνάμεις θα ιτηθούν και θα προβούν σε άτακτη υποχώρηση. Ο Κεμαλικός στρατός καταφέρει να διασπάσει τις ελληνικές γραμμές άμυνας και εισβάλλει στη Σμύρνη τον Αύγουστο του 1922. Η Σμύρνη λιλατείται και καίγεται. Οι χριστιανοί κάτοικοι της αναγκάζονται να την εγκαταλείψουν με κάθε δυνατό μέσο που διέθεταν. Από μεγάλα ατμόπλια μέχρι και μικρά καΐκια γέμιζαν με πρόσφυγες που προσπαθούσαν να φτάσουν στα απέναντι από τα παράλια νησιά. Η απόσταση που χωρίζει τη Χίο από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας και κατά συνέπεια τη Σμύρνη δεν ξεπερνά τα 5 ναυτικά μίλια. Έτσι, η Χίος αποτέλεσε μαζί με τη Λέσβο και του Σάμο τους πρώτους βασικούς τόπους προορισμού των προσφύγων που εγκατέλειπαν με όποιον τρόπο τα σπίτια τους. Η κατάρρευση του μικρασιατικού μετόπου και οι θηριωδίες που ακολούθησαν θα προσδώσουν στη μικρασιατική καταστροφή διαστάσεις εθνικής καταστροφής. Από τη στιγμή που οι εξαγριωμένες τουρκικές δυνάμεις θα μπουν στη Σμύρνη, ξεκινά μια μαζική έξοδος με κάθε δυνατό μέσο. Ο όγκος του προσφυγικού ρεύματος είναι ανυπολόγιστος. Οι αξιωματούχοι της Κοινωνίας των Εθνών υπολογίζουν ένα κυλιόμενο πληθυσμό κοντά στους 40.000 ανθρώπους που φτάνουν στη Χίο, ίσο περίπου με τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. Εδώ έχουμε σκηνές από την εγκατάλειψη της Σμύρνης, οι Έλληνες στρατιώτες στο μικρασιατικό μέτωπο μετά την ήττα στο Σαγκάριο. Εδώ βλέπουμε την απόσταση που έχει η Χίος από τα απέναντι μικρασιατικά παράλια και τη Χερσόνησο της Ερυθρέας στην ουσία, που είναι και, και οι βασικοί χώροι από τους οποίους προέρχονται οι μικρασιάτες πρόσφυγες στη Χίο. Έτσι, οι πρόσφυγες που διαμένουν στο νησί προέρχονται ως επιτοπλίστων από τη Χερσόνησο της Ερυθρέας. Η περιοχή αυτή της Ιωνίας, πέρα από τη Σμύρνη, αριθμούσε και μια σειρά μεγάλων οικισμών και χωριών, όπου διέμενε το ελληνικό στοιχείο της περιοχής. Έτσι, οι πρόσφυγες στη Χίο έχουν καταγωγή από τη Σμύρνη, το Τζεσμέ, τα Λάτσατα, το Καράπουρνο, την Αγία Παρασκευή, τα Βουρλά, την Κάτω Παναγιά, το Αηδίνιο, τον Άγιο Δημήτριο, το Λιθρί, αλλά και από την Πέργαμο, τη Φώκια, το Δικελί, τις Κηδονίες και το Αδραμίτιο. Τις πρώτες ώρες που ακολούθησαν την καταστροφή, οι πρώτοι χιλιάδες πρόσφυγες καταφθάνουν στο νησί και κατακλείζουν την πόλη της Χίου. Οι περισσότεροι διανυκτερεύουν στο λιμάνι της και κάτω από τις στέγες των σπιτιών. Καμιά κρατική μέρημνα και οργάνωση δεν φαίνεται να υπάρχει σε αυτή τη φάση που να αφορά τη φροντίδα των προσφύγων. Σταδιακά οι πρόσφυγες με απόφαση των τοπικών και κρατικών αρχών αρχίζουν να στεγάζονται σε εκκλησίες, σχολεία, ακόμα και δικαστήρια της προκυμαίας. Πρόχειρα παραπήγματα στείνονται από τους πρόσφυγες στην κεντρική πλατεία του Βουνακίου, στο δημοτικό κήπο, στο Φρούριο και στα Βυρσοδεψία, στα Ταμπάκικα. Εδώ έχουμε αποκόμματα από τις εφημερίδες της εποχής. Στα αριστερά μας είναι από την εφημερίδα της Νέα Χίου που μιλάει για την καταστροφή στη Σμύρνη, η Σμύρνη στο ρόχο του θανάτου. Στη μέση είναι από την εφημερίδα Παχιακή, εικόνες φρίκης. Η Παχιακή αναφέρει ότι έχουμε περίπου 50.000 πρόσφυγες στην χώρα της Χίου. Και η άλλη είναι πάλι από τη Νέα Χίο, τέρμα δεξιά, η οποία αναφέρει τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης που επικρατούσαν στη χώρα εκείνη την περίοδο λόγω της αυξημένης, όσης μεγάλης αύξησης των ανθρώπων που ζούσαν υπό άθλιες στην αλήθεια συνθήκες στη χώρα. Μετά, εδώ είναι λίγο μεταγενέστερη αυτή της παχιακής αριστερά, που αρχίζει να συζητά για το πόσο σημαντικό είναι να αρχίσει να αραιώνει σταδιακά το τεράστιος όγκος προσφύγων. Στην ουσία ζητούσαν για μεταφορά 20.000 τουλάχιστον προσφύγων από τη Χίο στην ενδοχώρα. Στη μέση έχουμε από την εφημερίδα της Νέα Χίου που μιλάει για εκμετάλλευση του προσφυγικού κόσμου τις πρώτες μέρες που φτάνουν στο νησί, που παρόλο που η βοήθεια που πρόσφεραν ο τοπικός πληθυσμός ήταν τεράστια, με δράση αλληλεγγύη, συσίτια, οι γυναίκες μάζευαν ρούχα, τρόφιμα, φάρμακα, αλλά όπως όλοι ξέρουμε κάθε φορά οι επιτίδοι δεν λείπουν ποτέ και αυτό ήταν κάτι που το ανδείκναν συχνά, γιατί αρκετοί πρόσφυγες πέσανε θύματα εκμετάλλευσης και δίπλα είναι πάλι από την εφημερίδα της Νέας Χίου, όπου είναι στην ουσία μια απεύθυνση και της Μητρόπολης και των τοπικών αρχών να γίνει μια βοήθεια να στηριχθούν οι πρόσφυγες με κάθε δυνατό μέσο. Εδώ βλέπουμε τα πρόχειρα παραπήγματα που έχουν δημιουργηθεί στον κήπο. Αυτά στην ουσία κράτησαν για αρκετά χρόνια, δεν ήταν κάτι δηλαδή που τελείωσε μέσα σε ένα μήνα. Οι ίδιοι οι κάτοικοι λοιπόν προσπαθούν με κάθε βοήθεια να τους βοηθήσουν, αλλά ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έφτασαν εδώ,
που όπως καταλαβαίνουμε όλοι και με ένα κράτος το οποίο οικονομικά εκείνη την περίοδο ήταν σε τεράστια δυσπραγία μετά τους συνεχόμενους πολέμους στη Μικρά Ασία, δεν μπορούσαν να διαχειριστούν πολύ εύκολα τον όγκο των ανθρώπων. Εδώ πάλι είναι στο Φρούριο, εικόνες πάλι από την Κρίνη κάτω εδώ στην πλατεία, πάλι εδώ βλέπουμε τον κήπο. Είναι σκηνές από εκείνες τις πρώτες μέρες. Αυτές οι φωτογραφίες είναι του Παπαχατζηδάκη, ο ίδιος είναι πρόσφυγας πρώτης γενιάς που έχει φτάσει στοιχείο το 14. Έχουνε, για όποιον έχει περάσει το μουσείο Μαστίχας, έχουν μια αφιέρωση, έχουν ένα χώρο σχετικά αφιερωμένο στο συγκεκριμένο φωτογράφο, γιατί ο ίδιος ενώ ήταν πολύ νεαρός, εκείνη την περίοδο σκέφτηκε ότι όλα αυτά που συνέβαιναν ήταν πολύ σημαντικά να καταγραφούν και σαν ερασιτέχνης φωτογράφος τριγυρνούσε στη χώρα της Χίου και κατέγραφε τις σκηνές από το προσφυγικό ρεύμα. Οι διαδικασίες ανέγερσης συνοικισμών, παρά τις όποιες οδηγίες και προσπάθειες του κράτους, δεν έχουν δώσει πολύ γρήγορα. Οπότε, επειδή πλησιάζει και ο χειμώνας σταδιακά, η μικραστική εκστρατεία γίνεται το Σεπτέμβριο, σταδιακά πλησιάζει ο χειμώνας. Οπότε, οι περισσότεροι πρόσφυγες ξεκινάνε και στεγάζονται σε σχολεία και στα δικαστικά μέγαρα. Οι αντιδράσεις εκείνη την εποχή, διαβάζουμε τις εφημερίδες, ήταν αρκετά έντονες γιατί τα σχολεία δεν λειτουργούσαν. Εδώ είναι το γυμνάσιο, το οποίο στην ουσία είχε γίνει χώρος που έμεναν πια μόνιμα στην ουσία για μήνες χιλιάδες πρόσφυγες. Μέχρι το 23 το κράτος τους παρέχει κάποιο επίδομα, μικρό, στη συνέχεια όμως τους υποχρεώνει προκειμένου να διατηρήσουν αυτό το επίδομα να βρουν οποιασδήποτε μορφής εργασία. Οπότε αυτό στην ουσία αναγκάζει τους περισσότερους, περίπου πάνω από τους μισούς πρόσφυγες που έχουν έρθει στοιχείο, να μετακομίσουν προς την ενδοχώρα. Στην ουσία μιλάμε για μια εσωτερική μετανάστευση εδώ, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν εργασία που θα τους δώσει και στη συνέχεια και σπίτια στους προσφυγικούς συνοικισμούς και θα διατηρήσει και τα επιδόματα με τα οποία αυτοί οι άνθρωποι στηρίζονταν. Εδώ είναι εικόνες από το Φρούριο, τα Οθωμανικά λουτρά, τα οποία επίσης ό,τι είχε εγκαταληφθεί από τους Οθωμανούς και τους Τούρκους συνέχεια είχε μετατραπεί σε περιοχές εγκατάστασης. Στην είσοδο του Φρουρίου, στην πόρτα, είναι μαγαζιά. Είχαν στήσει δηλαδή οι πρόσφυγες στα μαγαζιά τους. Νομίζω υπήρχαν τα κτίρια αυτά μέχρι και πριν μερικές δεκαετίες, ήταν αρκετά πρόσφατα. Στην ουσία οι πρόσφυγες όμως δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον πρώτο χρόνο η εγκατάσταση, γιατί θεωρούν ότι όπως και το 14 θα επιστρέψουν και πάλι πίσω στη Σμύρνη και στη Μικρά Ασία. Αυτό στην ουσία δεν θα γίνει ποτέ, καθώς το Μάρτιο του 23 γίνεται μια τεράστια διαδήλωση στοιχείο, γιατί τότε διέρευσαν οι όροι με τους οποίους θα υπογραφόταν η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία μιλούσε πια για οριστική, για μετάκλητη μάλλον μετακίνηση πληθυσμών, που σήμαινε ότι για αυτούς τους ανθρώπους ο δρόμος επιστροφής έκλεινε πια οριστικά. Στοιχείο γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία μάλιστα μιλάει και ο ίδιος ο δήμαρχος της χώρας της Χίου προς υποστήριξη των προσφύγων. Τα αιτήματά τους ποτέ δεν ικανοποιούνται στην πραγματικότητα και στις 24 Ιουλίου υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης. Βέβαια, αυτό ήταν και το σημείο, το ορόσημο, να μπορούμε να πούμε έτσι, το οποίο οι πρόσφυγες πια κατάλαβαν ότι η επιστροφή δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ και με κάποιον τρόπο πρέπει να ξαναδομήσουν τη ζωή τους στις περιοχές στις οποίες βρέθηκαν. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνονται ότι πρέπει με κάποιον τρόπο να δημιουργήσουν μια ζωή στο νησί της Χίου, μια ένταξη η οποία δεν υπήρξε εύκολη. Η τοπική κοινωνία σε μεγάλο μέρος έδειξε από την αρχή την αλληλεγγύη της, δημιουργώντας συσίτια, δωρίζοντας τεράστια ποσά για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. Και η αλληλεγγύη όμως και η βοήθεια δεν σημαίνουν ταυτόχρονα και αποδοχή και ενσωμάτωση. Πολύ συχνά οι πρόσφυγες πέφτουν θύματα εσχροκέρδειας, εργασιακής εκμετάλλευσης. Πολλοί χιόντες δείχνουν αποστροφή προς τους πρόσφυγες, τους οποίους κατηγορούν για κλοπή καλλιεργειών, για ληστείες αλλά και για ανήθικο τρόπο ζωής, που δεν συνάδει με τον τρόπο που διαβίει η τοπική κοινωνία. Εκκλησιαστικοί λειτουργοί αρνούνται να εκκλησιάσουν πρόσφυγες εντός των εκκλησιών τους, αλλά και πολλά παιδιά αναγκάζονται να αλλάξουν σχολείο λόγω της αντίδρασης γονέων και εκπαιδευτικών. Επιπλέον, γάμοι μεταξύ γηγενών και προσφύγων τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής του στο νησί είναι στην ουσία απαγορευμένη και μη συζητήσιμη με την τοπική κοινωνία.
Τον Ιανουάριο του 1925 ξεκινά πλέον επίσημα η ανέγερση του πρώτου προσφυγικού οικισμού στο Βαρβάσι. Είχε προηγηθεί η ανέγερση μόλις 16 σπιτιών στην περιοχή της Λίμνης, κοντά στους στρατώνες. Σκοπός του Υπουργείου Ανώτατης Περιθάλψης Προσφύγων ήταν αρχικά να στεγαστούν περίπου 350 οικογένειες στο Βαρβάσι, με προτεραιότητα σε οικογένειες με ανάπηρους πολέμου, χείρες και ορφανά, και έπειτα οικογενειών που ζουν ακόμα σε προσωρινά καταλήμματα και αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Ο συνοικισμός του Βαρβασίου ολοκληρώνεται στα τέλη του 26 και στα τέλη του 27. Ολοκληρώνονται επίσης 250 οικίες στην περιοχή του Σκυλίτσου Νοσοκομείου. Τον Απρίλιο του 31 παραδίδει το προσφυγικό συνοικισμό στους Τρουλωτής, καθώς και ο συνοικισμός Αλλίων στο Καστέλο. Συνοικισμός που κατοικείται εξ ολοκλήρου από τους κατοίκους του Κιώστη, της Χερσονήσου, της Ερυθρέας, και συνεχίζουν την αλευτική και ναυτική παράδοση του χωριού τους. Προσφυγικός συνοικισμός δημιουργήθηκε επίσης στα Καρδάμιλα. Πολλοί ήταν όμως και οι πρόσφυγες που διασκορπίστηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη του νησιού της Χίου και εγκαταστάθηκαν στα χωριά τους, έχουν βρει απασχόληση σε γεωργικές εργασίες αλλά και ως τεχνίτες. Εδώ έχουμε εικόνες από τα χαρακτηριστικά προσφυγικά σπίτια που έχουμε στο Βαρβάσι. Εδώ είναι από την ανέγερση του Ναού του Αγίου Χαραλάμπου στο Χαλκιό στο 23, από την ανέγερση της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο το 33 και εδώ. Μην ξεχνάμε ότι στο Βαρβάσι, για παράδειγμα, έχουμε προφορικές μαρτυρίες πρώτης γενιάς προσφύγων, γραπτά καταγεγραμμένες, οι οποίοι εξηγούν ότι ο λόγος ανέγερσης του Ναού του Αγίου Χαραλάμπου στο Βαρβάσι ήταν γιατί στον Άγιο Λουκά αρνούνταν να τους δεχτούν και το εκκλησίασμα και ο κλήρος. Η άφιξη των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην Ελλάδα και η εγκατάστασή τους λοιπόν συμβαίνει σε μια περίοδο που το ελληνικό κράτος βρίσκεται πια σε οικονομική δυσπραγία, έχει διχαστεί πολιτικά και έχει χάσει τον πολιτικό και εθνικό μύθο που συντηρούσε την κοινωνική ενότητα για περίπου 100 χρόνια. Οι πρόσφυγες κλήθηκαν να ζήσουν σε ένα περιβάλλον αρχικά αφιλόξενο απέναντί τους και σε ένα πολιτικό περιβάλλον το οποίο, έχοντας αποδυναμωθεί από τις στρατιωτικές συγκρούσεις, προσπαθούσε με τα μέσα που διέθετε να τους αποκαταστήσει και να τους αφομοιώσει. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν ήταν παροιμιώδεις, σταδιακά όμως βρήκαν τον τρόπο να συνυπάρξουν, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν εντός της κοινότητάς τους. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι σταδιακά άρχισαν να αναπτύσσουν ξανά τα επαγγέλματα τα οποία κάνανε οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στη Μικρά Ασία και να δημιουργούν και πολιτιστική ζωή στοιχείο. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι Μικρασιάτες είχαν όχι μία, αλλά ξεκίνησαν με τρεις, καταγεγραμμένες έχουμε περίπου 7. Και άρχισαν ξανά να δημιουργούμε στην κοινότητα. Μην ξεχνάμε περισσότερο ήταν έμποροι, τα μαγαζιά ξανά άρχισαν να ανοίγουν εμπορικά καταστήματα, ήταν τεχνίτες. Εδώ έχουμε από τους αφηγητές μας, εδώ είναι εικόνες που μας έδωσε η κυρία Αφροδίτη Τσαρδάκα από το Καστέλο του 50 και τη δεκαετία του 60. Βλέπουμε σταδιακά ότι όσο περνάνε δεκαετίες η ενσωμάτωση προχωρά, οι άνθρωποι βελτιώνονται οικονομικά, εντάσσονται κοινωνικά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το που πρέπει να κρατήσουμε, ότι παρά τις δυσκολίες οι ανθρώπινες κοινωνίες είναι δυναμικές και με τα χρόνια όσο αυτά περνάνε οι διαφορές που έχουμε λίγο έτσι αμπλύνονται. Εμείς θα σας πούμε απλά ότι οι μαρτυρίες που θα δείξουμε στην πορεία είναι αποσπάσματα συνεντεύξεων που πήραμε την προηγούμενη χρονιά. Και όλοι οι αφηγητές και οι αφηγήτριές μας είναι απόγονοι μικρασιατών προσφύγων. Δεν έχουμε πρόσφυγες πρώτης γενιάς, καθώς δεν έχουμε προλάβει να τους καταγράψουμε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ όλους και ο λόγος θα δοθεί στους αφηγητές μας. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που μας έδωσε ο κύριος Στυλιανός Μακριάς, που σήμερα ζει στην Ευρετή. Γεννημένος στο Τζεσμέ και η μητέρα μου, Σοφία Καράγιουλέν, γεννημένη στα Καράβουρνα, στο Καράβουρνού που λένε, και ήξερε και τουρκικά. Ήρθανε εδώ κακήν κακός, προσπαθήσανε, φέρανε ό,τι μπορούσαν να φέρουν. Πρέπει να σας πω ότι το 1914 με τον πρώτο διωγμό φύγανε και από τα μέρη τους ήρθανε στη Χίο. Το 19 ξαναγυρίσανε, βρήκανε τα χωράφια τους κατεστραμμένα, δηλαδή χέρσα κτλ. Και μέσα σε 3 χρόνια, λόγω του ότι το έδαφος ήταν πάρα πολύ γόνιμο, καταφέρανε και κάνανε καπρό και φέρανε και σταφίδα. Η γιαγιά μου από τον πατέρα μου ήρθε χείρα εδώ. Με 5 παιδιά. 4 γιους και μια κόρη.
Ο άλλος ασχολιόταν με το ναυτικό επάγγελμα, είχε δικό του ιστιοφόρο, είχε και μπούσουλα μέσα του ιστιοφόρο, για να του επιτρέπει να κάνει μεγάλα ταξίδια. Δηλαδή το μεγάλο ταξίδι ήταν από εδώ μέχρι το Βρωμάρι. Δηλαδή γύρω-γύρω γύρισε ο άνθρωπος, είχαν τα εμπορικά του κτλ. Τι εμπορευότανε. Και πορευότανε. Όταν πια ήρθε δύσκολο, ήταν δύσκολα τα πράγματα και κατεβαίνανε οι Τούρκοι και μπαίνανε μέσα στη Μικράσια και μάλιστα στην περιοχή της Ερυθρέας, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας που βλέπετε εδώ πέρα και πλαταίνει κάπως η προεξοχή της Τουρκίας, του είπε κάποιος Τούρκος, φίλος του, Παναγιώτη, πάρε τα παιδιά σου και φεύγα και τα παιδιά σου, γιατί οι Τούρκοι φτάσανε στο Σαλμάνι, οι Τσέντες. Και φύγανε, ήρθανε στην Ευρούσα, τους δώσανε ένα κλήρο, 16 στρεμάτων, από τους οποίους τα 14 στρέμματα είναι χέρσα, είναι δάσος, ας πούμε. Το άλλο το καναπελιάκι, από το Τσεσμέ, ήρθανε εδώ, μοιραστήκανε σε σχολιά, μοιραστήκανε σε πρόχειρες παράγκες, στις παράγκες ζήσανε πολύ, μέχρι που ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, έβαλε ένα πρόγραμμα ανεγέρσεως προσφυγικών κατοικιών και εκεί μέσα μετά πήρανε τις προσφυγικές κατοικίες αυτές, μείνανε, τις οποίες τις αφήσανε το 40 που φύγανε από εδώ να πρόσφυγε να πάνε. Και άμα γύρισαν τόσο, πήγαινε στη Μέση Ανατολή, και όταν γύρισαν το 45, τα βρήκανε ρημαγμένα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι ζούσαμε σε προσφυγικό σπίτι, σε προσφυγική συνοικία, και όλα τα σπίτια κάνανε ένα τετράγωνο. Σχηματίζανε ένα τετράγωνο όλα τα σπίτια. Πώς λέγονται. Στο Τραγωμαχαλιάς. Υπάρχει κάθε οικογένεια και το σπίτι της. Όταν μεγάλη οικογένεια χτίζανε και νόμιμα αυθαίρετα χτίζανε οι άνθρωποι και τα λοιπά. Ναι, μιλούσανε τουρκικά και θυμάμαι τη μητέρα μου, την κυρία Φωτεινή, η οποία ήταν σε απόσταση 25-30 μέτρα, και την κυρία Κατερινό που ήταν σε άλλα τόσα, και κάνει ένα τρίγωνο, κουτσομπολικό τρίγωνο, με το οποίο μιλούσανε τουρκικά και σχολιάζαν τις καταστάσεις. Και οι άλλες γειτόνισσες ήταν όλο φούρκα και θυμό, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι λέγανε οι τρεις αυτές. Ο συνοικισμός ήταν φτωχές οικογένειες, προσπαθούσαν να βάλουν το μεροκάματο όσο γίνεται πιο δουλεύανε συνέχεια οι άνθρωποι, ας πούμε, και υπήρχε δε ένας κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος ήταν στη μέση, σας είπα ότι έκανε τετράγωνο τα σπίτια, και στη μέση ήταν ένας κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για τα παιχνίδια των παιδιών. Παίζαμε και μπάλια, σπούσαμε και τα τζάμια των ανθρώπων τότε εκεί πέρα. Υπήρχε και ένας πλάτας με μία βρύση, όπου οι νοικοκυρές παίρνανε τον τενεκέ να πάρουν νερό. Ήταν τότε δύσκολο πράγμα να πάρει νερό, δεν είναι ευκολία σημερινή. Τώρα, προς την Τουρλότη, πριν φτάσει στην ανηφόρα της Τουρλότης και να τραβάς αριστερά, να πας στη συνοικία της Τουρλότης. Απέναντι από αυτή τη γωνία ήταν το καφενείο του Τουρλιώτη, όπου είχε ένα πικάπ και έβαζε και ένα μεγάφωνο και έβαζε, ας πούμε, τα τραγούδια που ήταν, πηγαίνανε άνθρωποι, ήταν ταβέρνα και τα λοιπά, και από εκεί ακούγαμε, ναι, ήταν το μοναδικό ραδιόφωνο της περιοχής. Και άμα ακούγαμε τη φλογέρα και έπαιζε, ας πούμε, και τα λοιπά, σιωπή, ναι, λέει το ραδιόφωνο του τηλεόραση. Και επειδή έβαζε και στο πικάπου μέσα όλα αυτά τα τραγούδια της εποχής εκείνης, το φανταράκι απόψε πάλι εκεί πέρα και να τα πει και δεν ξέρω τι και τα λοιπά,
χορεύανε και εμείς και από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, χορεύω. Γιατί και οι πρόσφυγες, πρέπει να σας πω, ήταν πολύ χορεύτες. Τον πρώτο καιρό δεν είχαν και το φέσιμο που έπρεπε να έχουν. Δεν κατηγορούν τους ανθρώπους, ας πούμε, εδώ, διότι βλέποντα να έρχονται καρικές και καραβιές σε έναν τόπο που τον είσαι εσύ μοναχός και τον είσαι εσύ, τώρα σου λέει θα πέσουν κι άλλοι μέσα και καταλαβαίνετε τι έρχεται να γίνει. Οπότε το λοιπόν υπήρχαν, εδώ θα κάνω μια παρένθεση, όταν πήγαν οι πρόσφυγες στην Αττική, η καθημερινή έγραφε τη μάνα, ο πατέρας της Μπλάχου και δεν ξέρω τι, έγραφε ότι ο παραδοσιακός χαρακτήρας της Αττικής κινδυνεύει να αλλοιωθεί από την προσφυγική αγέλη. Και εδώ αντίστοιχα υπήρχε, δεν ξέρω πώς, πάντως υπήρχαν ένα μέρος του πληθυσμού, δεν τους είπε με κάτω μάτι και μάλιστα τους είχε για φοβέρα. Εάν μία μάνα έλεγε ότι το παιδί της δεν τρώει το φαΐ του, του λέει φάει το φαΐ σου γιατί θα περάσει ο πρόσφυγας και θα σε πάρει. Αυτό που το λέει ο πατέρας μου. Ο μόνος τρόπος για να βγάλουν χρήματα ήταν να πηγαίνουν σε λαθρολιοτομία, να κόβουν κανένα ξύλο, να το πουλάνε και να βγάλουν κανένα φράγκο. Η γιαγιά είχε τον αργαλό και ήφερε, ας πούμε. Οι άλλοι δύο, οι πιο μικροί, γίνανε παγωτατζίδες και προσπαθήκαν και τέλος πάντων όλοι οι άνθρωποι τα, της δικιάς μου οικογένειας τα φτιάχνουν με κολλήνιο, ταυτοποιηθήκανε. Όσοι δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν, τους έφαγε η εσωτερική μετανάστευση στην Αττική με τις αντιπαροχές των τυπικών. Και έτσι σιγά σιγά οι πρόσφυγες προσαρμοστήκανε. Το καλό ήταν ότι φέρανε μια καινούργια πνοή και από άποψη πολιτιστική και από άποψη χωρών και από άποψη τραγουδιών κτλ. Φέρανε μια κάποια πολιτιστική άρνηση στην Ελλάδα και σιγά σιγά εσωματωθήκανε και αυτοί. Πολλοί από τις προσφυγές είχαν καταστήματα, δηλαδή τα κύρια καταστήματα του Καράλη, του Μαλωνή και τα λοιπά, στην Απλεταριά μέσα, ήταν προσφυγικά. Ήρθαν άνθρωποι και κάνανε εδώ τις επιχειρήσεις όσο μπορούσαν και τα λοιπά. Και μπορέσανε και σταθήκανε κατά κάποιο τρόπο. Και μετά πια ανεκατευθήκανε μαζί, χιώτες πήρανε προσφυγόπουλες και τα λοιπά. Και έγινε μαχταρμάς και σταματήσανε σιγά σιγά όλα αυτά τα διακρίσεις κατά κάποιο τρόπο. Θα ακολουθήσουν αποσπάσματα από τη συνέντευξη της κυρίας Μαργαρίτας Μπριλή που σήμερα ζει στο Βρονγκάδο. Ασία. Από ποιο μέρος? Από το Καράκουνο. Ναι, ήταν από το Καράκουνο. Μάλιστα. Και ο παππούς από το Καράκουνο έχει γνώσει. Ναι. Και πώς ήρθαν εδώ? Τότε με το πρώτο, στο 14 που έγινε το πρώτο διωγμός, η γιαγιά μου τότε ήταν 28 χρονών. Mm-hmm. Τον άντρα της τον είχε πεθάνει mm-hmm. από μικρύο, μακρύ, πνευμονικό κάτι, πνευμονία και κάτι. Και είχε πεθάνει και εκείνη με δυο παιδάκια και τα πήρε και ερχόταν στοιχείο. Μέσα στο καράβι την έπιασε πόνος, πονούσε την κοιλιά της και το πάνε στον καπετάνιο, λέει να τη κάνουμε ένα βραστικό, να τη βάλουμε ένα ζεστό μέχρι να φτάσουμε στο Συνούσε, στο Εκκλησάκι, στην Παναγίτσα, mm-hmm. Είχε πεθάνει. Και τη θάψαμε στην Παναγίτσα. Ήταν 28 χρονών και τα αναλάβανε οι θείοι του, τη μητέρα του, τα αδέρφια, ο θείος ο Γιώργης και η θεία η Κωνσταντία. Mm-hmm. Και ήρθανε στοιχείο.
Πήγανε πάλι όταν γυρίζανε τότε στο τόπο τους, πηγαίνανε πάλι, φύγανε και πήγανε πάλι στο εκεί. Και ξανά ήρθανε τότε και γυρίσανε στο 22, ναι, που μένανε εδώ στο Βολάκο. Μάλιστα έλεγε ο μπαμπά μου, έλεγε τη μαμά μου, άμα βγούμε στη σύνταξη, άμα βγω, θα σε πάω, θα πάμε στα μέρη μας, γιατί η μαμά μου ήταν απαλού. Και εγώ θυμάμαι, άμα πριν την τότε που ήταν να φύγω με, είχε εκεί στα μπέλη καλοκαίρι, θα ήταν που φύγανε να τα λέει αυτά, είχε μια σικιά μεγάλη. Και εκεί έσκαψα, λέει, και βάλα τη μπύλη μου. Και άμα πάω, λέει, θα πάω να σκάψω να τις βρω. Πήγε ποτέ? Όχι, γιατί πέθανε νέος, ήταν 58 χρονών όταν πέθανε ο πατέρας. Η μητέρα σας τι γένος? Μανολάκη. Μανολάκη. Ναι. Και το μικρό της πώς ήτανε? Κατίνα. Κατίνα Μανολάκη. Μανολάκη. Εκείνη από ποιο χωριό ήτανε? Αυτό ήρθε. Και ήρθε λοιπόν αυτή η γιαγιά σας. Ήταν 33 χρονών. Ναι. Ήταν έγκυος, ήταν χείρα τότε, είχε πεθάνει ο άντρας της. Και τότε που όταν ήρθανε, δεν βρίσκανε σπίτι και αυτό, και ο Μαστροστελιανός, ο Σαλιάρης, του Σιδερή, του Σαλιάρη, ο παππούς, που είχαν μπακάλικο και κάτω-κάτω είχαν μια αποθήκη και είχαν κάρβουνα βάλει. Και πιάσανε και την καθαρίσανε αυτή την αποθήκη. Και εκεί η γιαγιά μου εκεί γέννησε το παιδάκι, το θείο το Δαμιανό, το 7ο παιδί της. Όταν πήγαν οι Τούρκοι στο χωριό για να το καταφάνουν, να το πάρουν το χωριό, εμείς λέει ετοιμάσαμε, μας είπαν να φύγετε γιατί θα έρχονται, θα έρθουν οι Τούρκοι. Και βάλαμε, λέει, σε ένα μπόβο ορισμένα πράγματα. Μου λέει ανεβαίναμε, λέει, και ήταν και ζέστη καλοκαίρι, ανεβαίναμε, λέει, η γιαγιά μου, η προ-γιαγιά μου, η πεθερά της, με τα παιδάκια, τα νηψάκια, είχε άλλη μια αδερφή η γιαγιά μου, η οποία ήταν στην Κρήτη εκείνη, μετά έμενε στην Κρήτη. Και ανεβαίναμε, λέει, μέσα στο ζέστη και μέσα στον ήλιο, για να πάνε στη θάλασσα για να φύγουν από εκεί. Και τραγούσαν και αυτή τη γιαγιά, τη μεγάλη, την ηλικιωμένη. Και εκείνη, λέει, δεν είχε αντοχή γυναίκα. Τους έλεγε, πηγαίνετε εσείς γιατί θα έρθουν οι τσέτες. Ναι, και θα μας φάξουν και εγώ πια είμαι μεγάλη και δεν πειράζει, εσείς να σωθείτε. Τα παιδιά, λέει, κλαίγαμε και δεν θέλαμε να την αφήκουμε μες στον δρόμο. Και έτσι την αφήκανε τελικά εκείνη τη γυναίκα. Την αφήκανε, γύρισανε πίσω, την ξαναπήρανε πάλι. Και τελικά την αφήσανε, βρήκαν ένα μέρος σκιερό, λέει, και την εβάλαμε και κλαίγαμε, λέει, και γυρνάμε πίσω και ξαναπηγαίναμε πάλι να φύγουμε. Και τελικά για σκέψη τώρα αυτή η γυναίκα. Πρέπει να ήταν καλή μαγείρισα και να ξέρει τέτοια, γιατί πήγαινε όταν είχε τραπέζια και δεξιώσει ένας πλούσιος στοιχείο μέσα από τους άρχοντες της Χίου. Ποιος ήταν αυτός? Κοντόρ λεγότανε. Και νομίζω πως έμενε εκεί στην Ευαγγελίστρια στον δρόμο. Πήγαινε και το ετοίμαζε τα τραπέζια εκείνη, να του σερβίρει, να το... έκανε τηγανίτε, λουκουμάδε, με την έτσι απλές. Έκανε πολύ ωραία μπλεχτά. Μέχρι την Αίγυπτο είχε μπλέξει μια κουβέρτα μπλεχτή και τη στείλανε στην Αίγυπτο και τη στείλανε συγχαρητήρια από εκεί. Ζήμωνε στα σπίτι, όταν είμαστε στο σπίτι, ζήμωνε, έκανε κουλούρια,
Η μόνη συνταγή που θυμάμαι που άρεσε στον μπαμπά μου και της έλεγε να δούμε πότε θα μας κάνεις εκείνες τις όμορφες πυρόπιτες, λέει, την τυρινή. Mm-hmm. Τώρα το Πάσχα που τρώγανε τυρί μόνο. Mm-hmm. Και έκανε ένα ζυμάρι, έβαζε και αυγά μέσα και τα άνοιγε όσο είναι η βάση του τηγανιού. Έβαζε αυτό το ιόζι, τα άνοιγε σε κρούστα, το βάζε αυτό, το τηγάνιζε, το βάζε σε ένα πιάτο, βάζανε τυρί από πάνω, ξανά το άλλο από πάνω και τυρί και μετά το φόβανε έτσι στα τέσσερα. Όχι, ήταν πάντα λυπημένοι έτσι, πάντα χωρούσε μαύρα, χωρούσε μαντήλι που είχε χάσει τον άντρα στα παιδάκια. Ήταν πάντα στενοχωρεμένοι. Ήταν πολύ της εκκλησίας, πάρα πολύ. Και όταν με πρώτο ήρθαν εδώ, ξαναδούλευε. Για να ζήσει τα παιδιά της, ούτε συντάξεις είχαν, ούτε τίποτα. Δεν την είχατε ακούσει δηλαδή ποτέ να τραγουδάει? Όχι. Δεν την είχα ακούσει. Ακολουθούν αποσπάσματα από τη συνέντευξη της κυρίας Αφροδίτης Τσαρδάκα που ζει στο Καστέλο. Στο Ρίστερε γεννήθηκα και ήρθαν εδώ διωγμένοι, κατεστραμμένοι, φτωχοί, χωρίς σπίτια, χωρίς αυτό, έχασαν τα σπίτια τους. Όλοι ήταν καλλιεργημένοι άνθρωποι. Ας πούμε, μπορεί να μην ήταν πολύ μορφωμένοι, αλλά είχαν τα σπίτια τους, είχαν ας πούμε, τη ζήση τους ευχάριστα από τη ζωστά. Ύστερα ήρθαν εδώ με τα ρούχα που φορούσαν. Και τους κάνανε πολύ ο λόγος ελεημοσύνη για να τους δώσουν δεύτερο ρούχο να βάλουν. Τόσο πολύ. Η γιαγιά τα συζητούσε αυτά στο σπίτι? Βέβαια τα συζητούσε. Πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ τα συζητούσε. Όταν γέννησε το τελευταίο παιδί, το θύλαζε και πήγαινε εδώ και κόβε πορτοκάλι, μαντερίνι στα περιγόρια. Έφαγε το πρωί. Και γύριζε πίσω, το θύλαζε και ξαναπήρυγε πάλι. Και έκανε, την ώρα που έχανε, την έκανε πιο πίσω. Από ό,τι έπρεπε, ας πούμε, να φύγει. Ήταν μωρό το τελευταίο της παιδί και τα έφυξε μονάχα της. Αυτά όλα τα ξέρωσα και μου τα έλεγε και την υπόγνωνα και όλα. Εδώ ο συνοικισμός αυτός ήταν κύρκος. Βάζανε καπνά. Και η γιαγιά μου έπιασε δουλειά σε αυτό το συνοικισμό, σε αυτά τα χωράφια, σε αυτά τα στα καπνά. Της δώσανε ένα σπιτάκι λίγο πιο κάτω και έμενε. Μεγαλώσανε τα παιδιά της, τα κοπήθηκαν, εντάξει. Εμείς πήγαμε στον άλλο συνοικισμό που βρήκανε πάλι ένα κατοχικό σπίτι. Και μέναμε σπίτι, δύο δωματιάκια. Δύο δωματιάκια, τέσσερα σπίτια και δύο γονείς. Μεγαλώναμε με φτώχεια, τα ξένα χωράφια, όπου δουλειά μέσα ήταν. Η γιαγιά μου ήταν χείρα, γιατί ο άντρας της τον είχαν σκοτώσει και δεν είχαν, ας πούμε, κάτι πόρους για να ζήσουν. Αμέσως πιάσανε ξένες δουλειές. Δουλεύανε. Όταν τακτοποιήθηκαν οι γονείς μας, σου λέω, ήταν στον άλλο συνοικισμό, με δύο δωμάτια. Μετά από εκεί ήταν άδειο το σπίτι δίπλα και ήρθανε εδώ και πιάσε και εκείνη η δουλειά στα καπνά, εδώ, σε αυτό το χωράφι. Μετά έγινε συνοικισμός αυτό, τα πήρε το κράτος και έγινε συνοικισμός και σπιτώθηκαν πάρα πολύ. Τότε ήταν οι κράτες. Δεν ήταν τα καΐκια που λέω λόγους, δεν υπήρχαν πλάτες. Με το σκηνή, να τραβούν το σκηνή, να φέρουν κοντά το καΐκι που το πιάνει τα ψάρια. Ήταν φτωχά χρόνια, πολύ φτωχά. Ο μπαμπάς σας είχε δικιά κουτάδα ή δούλευε? Όχι, δούλευε. Τα χρόνια έγινε καπετάνιος σε ανεμότρατες και δούλεψε καλά στις ανεμότρατες. Αλλά στην αρχή πήγε σαν μαθητευόμενος. Στην αρχή πήγε τρατάρις που λέμε. Από πού ήταν ο μπαμπάς σας? Ο μπαμπάς ήταν από την Αγία Παρασκευή και εκείνος πρόσφυγας, το ίδιο πρόσφυγας. Και είχαν πεθάνει οι γονείς του και ήρθε εδώ σε μία θεία του και
εμένα και γνωρίστηκε με τη μητέρα μου. Το χι, ύστερα περάσαμε τη διατοχή, εμείς τα θυμάμαι αυτά πάρα πολύ έντονα. Εσείς φύγατε, δεν έφυγε κάποιος από την οικογένειά σας στην κατοχή τότε που φέρναν πίσω για την οικία, μείνατε εδώ. Όχι. Είχε πουλήσει όλα τις τα πράγματα η μητέρα μου, πως θα φεύγαμε κι εμείς για να πάμε στη Μέση Ανατολή. Και τα πήρε το φραγκουλάκι, μάλιστα, εδώ στην Άγιο Λουκά που έμενε. Και ύστερα απαγορεύτηκε αυτό και μείναμε με ένα σπίτι άδειο, τελείως άδειο. Δεν είχαμε ούτε που να κοιμηθούμε, ούτε που να πέσουμε. Θυμάμαι ότι στρώναμε κάτω κάτι παπλώματα και κουκατούλες που είχε κρατήσει η μητέρα μου και κοιμόμασταν. Ένα άδειο σπίτι. Είχαμε δίπλα απέναντι τους άλλους, είχαν στην ίδια ηλικία παιδιά, παίζαμε ξυπόλυτο τα καημένα είμαστε όλο το καιρό. Στο 41, στη μεγάλη κατοχή ας πούμε, δεν είχαμε ούτε ρούχαλα για να βάλουμε πλουλόγους. Και όλα τα παιδιά, όχι μόνο εμείς, όλα τα παιδιά. Και παίζαμε, κάναμε... Και παίζαμε... Φυσιά που τα λέμε, έτσι, με την μπάλα. Κάναμε λακκουβάκια και παίρνουσε η μπάλα και άμα έπεφτε, ας πούμε, στο λακκουβάκι μέσα, νικούσες. Αυτό. Ύστερα παίζαμε κουτσό. Κάναμε σχέδιο κουτσό και παίζαμε κουτσό στις γειτονιές, εδώ μέσα στους δρόμους, δίπλα στα σπίτια μας. Αυτοκίνητα δεν είχε τότε. Αποκλείεται. Κανένα αυτοκίνητο δεν είχε κανείς. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Τα χωράφια εδώ είχε και χωραφάκια δίπλα, τα οποία ήταν με τέλεια φραγμένα. Για να ξέρεις το ανάλογο εδώ μες στο συνοικισμό, ήταν την Αγία Παρασκευή. Και ήταν όλοι θαλασσινοί, ας πούμε, ξέρανε και με βαρκούλες, με ψάρια, ζούσαν έτσι πιο καλά. Και από εκεί φέρανε όχι φέρανε, ξαναδημιουργήσανε πάλι κακιάκια, βαρκούλες και πήγαιναν στο ψάρεμα. Πάρα πολλοί ήταν ψαράδες και εδώ που ήρθαν. Την Αγία Παρασκευή, την εικόνα της Αγίας Παρασκευής, την έφεραν από εκεί, εδώ. Εσείς θυμάστε την εκκλησία που την ξεκίνησαν εδώ και τη φτιάχνανε. Την εκκλησία εγώ δεν είναι, όχι, γιατί είναι πολλά πολλά χρόνια. Αλλά θυμάμαι τη θεία μου, τη γιαγιά μου, την πρώτη, την άλλη, που βοηθούσε και κουβαλούσε πέτρες και λάσπη να πάει κοντά, ας πούμε, στους μαστόρους. Αυτό συζητούσαν και λέγανε, θυμάμαι τότε. Χτίστηκε εδώ η Αγία Παρασκευή, ήταν πιο μικρούλα εκκλησία, σιγά σιγά τη μεγαλώσανε και έφτασε εδώ που έφτασε. Το δεύτερο πανηγύρι γίνεται εδώ από της Αγίας Μαρκέλας. Πρώτα είναι της Αγίας Μαρκέλας και μετά της Αγίας Παρασκευής. Ο κόσμος που έρχεται είναι, και τότε έκαναν πολλά παιδιά, 5-6 παιδιά, 4 παιδιά, ήταν το λιγότερο τα 4. Προσπαθούσαν να πιαστούν. Και αρχίσαν τα δύο δωμάτια, είχε και ένα σκεπαστό να το κάνουν δωμάτια και από πίσω. Και άρχισε ο συνηθισμός να παίρνει άλλη μορφή πάλι. Μέχρι τώρα έχει γίνει το μικρό Παρισάκι, το λένε το καστέλο μας. Φέρνανε τα πάνω του, γιατί τα καράβια τότε είχαν λεφτά. Και φεύγανε όλοι με τα καράβια. Αφήσανε τους στράτες δηλαδή και φεύγανε με τα καράβια. Πιο πολύ. Όταν ανοίχθηκε πια ο κόσμος και πήρε τον αέρα του, ας πούμε, είχαν βγει τα καμπόρια. Και πηγαίνανε όλοι με τα καράβια. Πιο πολύ πηγαίνανε με τα καράβια. Τα δε παιδιά τους που μορφωνότανε και πηγαίνανε και βγάζανε λύκειο από το λύκειο, δεν χρειαζόταν πια τίποτε άλλο, πηγαίνανε καπετάνιες. Αρχίζανε από τρίτος, δεύτερος, δίνανε διπλώμα, παίρνανε διπλώματα και φτάνανε στα... Και όλο το καστέλο, τότε οι χιώτες δεν μας έκαναν και πολύ έτσι γούστο, γιατί είμαστε φτωχοί, εκείνοι ήταν πιασμένοι με τα περιβόλια τους, με τα σπίτια τους, με τα καλά τους. Όταν αρχίσαμε και βγάζαμε εδώ καπετάνι, ήταν πολύ πιο... Πώς να το πω, αποδεχτεί η γειτονιά μας, τα σπίτια μας, το κάθε τι μας και κάνω τη συμπεντεριά ακόμα. Μέχρι τότε δηλαδή δεν παντρευόσασταν.
ήσασταν μεταξύ, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος από το... Όχι, έρθει να πάρει πρόσφυγια. Όχι, με καμία κυβέρνηση δεν γινόταν αυτό. Ήταν πολύ έτσι, να πάρουν πάλι δική τους. Εμείς είμαστε σαν ξένοι κοντά τους. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το Άγιε μου Γιάννη του Μελιού, από την Αγγέλα Χρήστου Μαγκανά, η οποία είναι γεννημένη στην Εγνούσα το 1932 και κατάγεται από το χωριό Λιθρή, όπου γεννήθηκαν 3 από τα 6 αδέρφια της. Συναναστρεφόταν με τους μελιώτες του χωριού, από τους οποίους έμαθε το τραγούδι «Άγιε μου Γιάννη του Μελιού». Οι απόγονοι των μελιωτών που εγκαταστάθηκαν στο νέο Μελί Μεγάρων υποστηρίζουν ότι η μελωδία χρησιμοποιούνταν για ερωτικά τραγούδια στο πλαίσιο των παρείστικων γλεντιών των μελιωτών. Μετά την καταστροφή, ο σκοπός χρησιμοποιήθηκε κυρίως για δίστιχα που σχετίζονται με τον πόνο της προσφυγιάς και τη ζωή στη χαμένη τους πατρίδα. Άγιε μου Γιάννη το μέλιο, Άγιε μου Γιάννη το μέλιο, βάλε μαύρο μαντήλι που θα περάσει χάρη σου. Που θα περάσει χάρη ήσουμε δίχως πανήγυρι. Όταν ήρθαν η Μικρασία, τους αφήκανε αγάπη μου στην Αγία Ειρήνη. Εκεί, στην αυλή δεν τους καταδεχτήκανε και φέραμε τώρα, είδες πως ήρθαν. Ύστερα, δεν χωρούσαν όλοι, και μαζέψαν τις γυναίκες και τις φέρανε στον αυλόγυρο του Αγίου Γιαννιού. Και ήτανε 25-26 του Σεπτέμβρη που είχαμε τα Γιαννιού του Μελιού στα Μέγαρα. Η γιορτή εκεί του Μελιού και κάμανε και το Μελί στα Μέγαρα. Και πιάσανε οι γυναικίτσες όλες και βάλανε μαύρο μαντήλι, πήγαν και αγοράσαν που είχε εδώ ένα. Και πιάσαν οι γυναίκες και το χορεύανε και κλαίγανε ανήμερα τα Ιγιανιού. Έγινε αυτό στον αυλόγυρο τα Ιγιανιού εδώ και το έπανε. Και είπαν τα άλλα ήταν δικά μου όμως. Ήλιε μ' αυτήν Ανατολή, ήλιε μ' αυτήν Ανατολή, όλη φεγγάρι μου στη δύση. Ας ήμουνα να βρισκόμουν, ας ήτανε να βρισκόμουν μες του μελιού. Τη βρύση, Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου. Αυτά είναι δικά μου. Εγώ τα. Ακολουθούν αποσπάσματα από τη συνεντεύξη της κυρίας Μαρίας Βούκουνα Γεωργαλά, η οποία είναι κάτοικος Νενίτων και μιλά για τους πρόσφυγες στο χωριό της, και του κυρίου Χρήστου Μιχαλιού, ο οποίος ζει στα Καρδάμπλα. Ήταν επί Γερμανών, απέναντι στο σπίτι της, η κατοχή Γερμανών, και είχαν εκεί το σπίτι τους το απέναντι. Στις πρόσφυγες το σπίτι. Στις πρόσφυγες το σπίτι ήταν ένα μονό σπίτι και είχε ένα σαν τσουβάλι μεγάλο παραβάν και από εκεί ήταν αυλή και είχαν κατσικάκια για να ζήσουν οι ανθρώποι. Ερχόταν εκείνη η γυναίκα και μας έπλυνε και εμάς και σε άλλες δύο κυρίες τα ρούχα μας όλη μέρα. Ο άντρας της είχαμε τα λόγια εμείς τότε και τα ξανεμίζανε. Ερχόταν και εκείνος και βοηθούσε στα ξανεμίσματα.
Εγώ όλη την ώρα με τους Γερμανούς πήγαινα κάτω εκεί πέρα στο σπίτι που ήμουν μαθημένη να πηγαίνω και μια μέρα μου λέει να πάω να φύγεις από εδώ. Να μπερκέθηκα μια διαταγή, να σπαθούν τα γυναικόπαιδα, να φάνε όλες εσύ την πρώτη. Πήρα να φύγεις. Έρχεται και λέει τη μητέρα του, λέει, σου τα είπε η κόρη σου που την εμπρούγκησα τουρκικού, ε. Από εκεί, από το μέρητος, που την εμπρούγκησα, δηλαδή την ίδιωξα. Να μην έρχεται εδώ κάτω που είναι οι Γερμανοί απέναντι κάθονται. Και αυτά όλα. Ναι. Πριν τους Γερμανούς όμως, στα πιο μεγάλα μου χρόνια, ζήσαμε καλά, είχαμε πάρα πολύ καλή γειτονιά κάτω εκεί. Πάρα πολύ καλή γειτονιά. Άλλους πρόσφυγες είχε το χωριό. Πολλούς. Πολλούς. Αυτή μια πρόσφυγα ερχόταν και σκούπιζε τις πάνω εκεί το δρόμο της και ήταν τότε όλο φοινικές και της δώσε ένα πιάτο ρεβίτσια. Αυτό ήταν μια μυβή της. Θα είχαν ανάγκη άνθρωποι από αυτά όλα. Και ο άλλος ο άντρας της γυναίκας που μας έπληνε η γυναίκα πήγαινε στο Αλόνι και πολεμοβοηθούσε και αυτό και ήθελε να έρθει, φορούσαν κάτι καμπανίτα λέγανε. Και ήθελε να έρθει με καρέλα κοστιμένα του λέει η μητέρα μου, να σκουπίσει έτσι λίγο το πρόσωπό του και να του βάλει να κάτι να φάει. Να είχε πάει στην Αμερική το 15, το 14. Και το 16 που γύρισε έμεινε δύο χρόνια εκεί με τα χρήματα που έφερε. Αγόρασε ένα χτήμα εκεί στα Καράκουνα και έχτισε σπίτι, ήρθε, παντρεύτηκε τη γιαγιά. Και του λέγανε, είχε ένα Τούρκο επιστάτη με την οικογένειά του που τους είχε μόνιμους και δουλεύανε στο χτήμα. Αφέντη Χρήστα, πούλησε το. Θα σας διώξουν. Δεν μας αφήνουν οι χριστιανοί για αυτοί να... Δεν το πίστευε. Ήταν 9 αδέρφια. Δεν το πίστευε ότι... Και τελευταία ώρα έφυγε μάλιστα τελευταίος, γιατί ήταν δεινός ψαράς και κολυμπητής και έστελνε με την βάρκα απέναντι κόσμο και τελευταίος μπήκε. Και πριν φύγει μάλιστα μου λέγει η γιαγιά, επειδή ήταν τόσο καλός ο επιστάτης ο Τούρκος αυτός που είχαν, λέει ώσπου να το πάρουν οι τσέτες και οι ξένοι, και του το έγραψε το χτήμα με το σπίτι για να μην το πάει ξένος. Λέει εσύ το έχεις δουλέψει και το πονάς. Πράγματα δεν φέρανε, ήρθαν οι ρακέμπικοι εδώ, αλλά οι μνήμες, βέβαια, εκεί έκανε τα πρώτα της παιδιά, και μνήμες οπωσδήποτε φέρανε και μου έλεγε ιστορίες πως ήταν η ζωή τους εκεί, πως περνούσανε. Κάτι που σαν παιδάκι σας έκανε εντύπωση από αυτά που σας έλεγε. Είχε μάθει τουρκικά, παρόλο που έμενε η γιαγιά, έμεινε μόνο καλό παππούς, τα μιλούσε. Η γιαγιά έμεινε μόνο 5 χρόνια εκεί, αλλά είχε μάθει πολύ καλά τα τουρκικά. Και μου έκανε εντύπωση, εγώ παιδάκι τώρα μες στη φαντασία μου, τους έμεινε πασάν δαίμονες τους Τούρκους. Μάτι που σας πήραν το σπίτι καλή γιαγιά και το εδώ κατέκαιτε. Μου έκανε φοβερή εντύπωση την αγάπη που είχαν, που δείξανε για αυτή την οικογένεια ενώ φεύγανε, διωγμένοι, κυνηγημένοι. Ήρθε εδώ ο παππούς και δεν είχε δεύτερη βράκα να βάλει. Και όχι, ήταν καλή άνθρωποι, γιατί να το πάρουμε. Και αυτό με είχε εντυπωσιάσει. Δηλαδή τις ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των... Και μάλιστα τη Σούσα που μου έλεγε ένα τραγούδι που αναφέρεται στον έρωτα μιας Ρωμιάς προς έναν Τουρκόπουλο την οποία τη σκότωσε ο αδερφός της για να ξοπλύνει την τιμή της οικογένειας κτλ. Εγώ αυτά μου φαινόταν περίεργα. Ένιωθα ένα μίσος γιατί την αγαπούσα και λέω μα σε διώξανε και τους αγαπάς.
Αυτοί ζήσανε μαζί όμως και η ανθρώπινη σχέση και η αγάπη που είχανε ξεπέρναγε τα μίση και τις όποιες διαφορές και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Σωστά. Έχω πάει, έχω βρει το σπίτι στο χωριό και πάω τακτικά εκεί και μάλιστα ο παππούς όταν ήρθε εδώ μάλλον εκείνος ή κάποιος άλλος πρέπει να τέριαξε ένα τραγούδι πατώντας πάνω σε ένα μικρασιάτικο σκοπό για το χωριό του, το Μποϊνάκι, ήταν από το Σεκίαρα, το χτήμα το αγόρασε σε ένα διπλανό χωριό, όπως χωριό Μάρμαρο εδώ, το Μποϊνάκι. Και εγώ εκείνον δεν τον πρόλαβα, αλλά όποτε στεναχωριόταν και πήγαινε για ψάρεμα, ήταν φοβερός αμπελιογός. Και από ό,τι μου λέγανε και οι γέροι εδώ, μας έμαθε να καλλιεργούμε τα αμπέλια και να τα κλαβεύουμε. Καθόταν σε κανένα βραχάκι στην άκρη της θάλασσας και το τραγούδαγε. Εγώ βέβαια δεν τον πρόλαβα, μόνο φωτογραφίες τον έχω, αλλά μου το λέγει η γιαγιά το τραγούδι αυτό για το... για το που έλεγε ο παππού για το χωριό του. Πότε να μας το πείτε. Έλεγε... Κλείσια σου που πήγαν τα εικονίσματα τα χρυσοκοκάδιλα σου τα χρυσοκοκάδιλα σου η καρδιά μου η υπόφερη σας σκεφτόκινα τα μέγερη που πήγε του πατέρα μου το όμορφο κογονάκι το όμορφο κογονάκι που πήγαν οι ανθρώποι σου αχ καημένο κοπό Ιγνάκι καημένο κοπό Ιγνάκι η καρδιά μου η υποφέρει σας σκεφτόκινα τα μέρη σ' όλη τη γη σκορπίσανε γοϊνάκι τα παιδιά σου μπορεί να κοίγει τα παιδιά σου αχ ανάθεμα σε βρε και μάλ που να καγαεί καρδιά σου που να καγαεί καρδιά σου
η καρδιά μου η ποφέρει. Σα σκεφτώ κοκκίνα τα μέγαρι. Μπράβο. Σήκω πάνω να σε βλέπουμε όλοι. Ως γεννήμουσα θηρήνερο, γιουμουρτά πισήρερήμ, γιουμουρτά πισήρερήμ, τα παντέλη γιαγδαγιό, τα παντέλη γιαγδαγιό, το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση είναι, καλωσορίσατε μου ζαφυρέι, δεν έχουμε χαρέκλα να χάσετε, να σας ψήσω μετά, δεν έχουμε τη γάνη. Παραπεί... Λαριανή, το γυαλό γυαλό, από το Θοδωρή Κατσιμάρη. Το χαρακτικό του λέω καλά.
έτσι να βρω να κλείσω. Αλλά νομίζω ότι η απόψινη βραδιά είχε μπόλικη ποιήση μέσα της. Ελπίζουμε να σας άγγιξαν οι ανθρώπινες διαδρομές, όπως αγγίζουν και εμάς που ασχολούμαστε εδώ με την πληροφορική ιστορία. Και θα πω η Στεφανίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσατε. Ευχαριστούμε φυσικά το Λέοντα Αλάτιο για την πρόσκληση και τη συνεργασία.